Κοντά μας είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Ιωήλ. Ήρθαμε εδώ για να μας αναλύσει το χριστουγεννιάτικο μήνυμα, το οποίο θα απευθύνει προς τον κλήρο της περιοχής μας εδώ. Σεβασμιότατε, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Επίσης και ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην Ιωήλ, στο Επισκοπείο, όπως κάθε φορά. Να είστε καλά. Ναι, ευχαριστούμε και εμείς. Για αυτή τη συνεργασία, για την έρωτη. Ναι, ναι. Το φετινό μήνυμα των Χριστουγέννων. Ναι, αυτό είναι το μήνυμα. Ναι, ναι. Και ασχολείται, η γέννηση του Χριστού έχει πολλές πλευρές. Είναι πολύ πλευρό μυστήριο. Φέτος, 20 χρόνια τώρα περίπου, ερευνάμε την γέννηση του Χριστού σύμφωνα με τους πατέρες και την Αγία Γραφή. Εφέτος αφιερώσαμε το μήνυμα στην ταπείνωση του Χριστού. Α, στην ταπείνωση. Βλέπετε, οι μεγάλοι και ισχυροί της γης προσπαθούν να επηρεάσουν τον κόσμο περιγράφοντας τα χαρίσματά τους. Και βλέπετε με πόση περιφρόνηση έχουν στο μυαλό τους και στη γλώσσα τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ταπεινοί. Ο Χριστός είναι εντελώς αντίθετο. Όπως λέει η Αγία Γραφή, «Εταπείνωσε εαυτόν, γινόμενος υπήκουος μέχρι το θάνατο». Έφτασε μέχρι το θάνατο. Και η ταπείνωση πού έγκυται, θεολογικά. Θεολογικά είναι ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πλέον. Πώς χώρεσε μέσα στα σπλάχνα της Παναγίας Θεοτόκου, έτσι. Ο αχώρητος παντή, πώς ακολούθησε εραστρή, ένας είμας. Είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να τον δεις και να ζήσει, λέει η Αγία Γραφή, δεις όψε το Θεό και ζήσετε. Πώς τον είδαν οι άνθρωποι, δηλαδή τον ζηλάψαν, ασφαλώς τα πήγαν εκεί στο σπίτι που ήταν η Παναγία με τον Ιωσήφ, όχι μόνο στο σπήλαιο. Θα το μιλούσαν όπως μιλάνε στα μικρά παιδάκια κλπ. Έχω δει και μια τοιχογραφία, παλιά τοιχογραφία που ο Χριστός περπατάει, κάνει τα πρώτα του βήματα. Όπως ήταν τέλειος άνθρωπος, όπως όλοι οι άνθρωποι, πλην της αμαρτίας. Εκτός από την αμαρτία. Γι' αυτό και ο ίδιος λέει περί αμαρτίας τι συλλέξουμε. Δεν μπορούσε να κάνει αμαρτία, αφού αυτός ήταν ο δημιουργός. Και όλα αυτά και τα για να πω μια εικόνα που έγραψε ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο Βουλγαράκης ο Ηλίας. Μια πολύ ωραία εικόνα. Όλα αυτά μας δείχνουν την ταπείνωση του Χριστού. Έγραψε ένα βιβλίο που λέει το αντιπαραμύθι των Χριστουγέννων. Τι είναι αυτό, είναι τρεις ιστορίες οι οποίες έχουν σχέση με τη γέννηση του Χριστού. Εγώ θα πω τη μία και οι άλλες άλλη φορά. Ας ζήσουμε. Λοιπόν, λέει ήταν μια ακαδημία σοφών, όπως έχουμε εδώ στην Αθήνα. Σοφών, ναι. Των σοφών ανθρώπων, των ηλικιωμένων, των περασμένης ηλικίας. Και αντιμετώπισαν τα διάφορα προβλήματα του κόσμου, έτσι. Με τη σοφία τους. Ένα ζήτημα που ανεφύγει τότε ήταν ότι μια ομάδα σκουλικιών, σπανίων σκουλικιών, άρχισε να καταραίει, να αυθύνει, να εξαφανιστεί. Και αυτοί θορυβήθηκαν οι σοφοί που ήξεραν τα μυστικά του κόσμου και είπανε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε να σώσουμε τα σκουλίκια. Είπανε ο ένας την άποψή του, τίποτα. Ο άλλος είπε και ένας, καλύτερα ένας από εμάς να γίνει σκουλίκι και να δείτε την ασθένεια της σκουλικιών και να τη θεραπεύσουμε. Μόλις το άκουσα αυτό, έγιναν έξω φαινόν. Εμείς οι σοφοί με τα πτυχία, με τις γλώσσες να γίνουμε σκουλίκια για να σώσουμε τα σκουλίκια. Ας καταστραφούν τα σκουλίκια. Δεν μας ενδιαφέρει. Και είπε μάλιστα, είπανε χρόνια, ήταν και οι μέρες της Χριστουγέννων και είπανε χρόνια πολλά στο λαό. Και λέει ο καθηγητής αυτός, εάν η διαφορά μεταξύ σκουλικιού και ανθρώπου είναι άπειρη, έτσι, είναι πολύ μεγάλη. Δεν περιγράφεται. Η διαφορά μεταξύ ανθρώπου και Θεού είναι άπειρη. Ο Ιησούς Χριστός πήρε την ανθρώπινη φύση και ήρθε να σώσει έτσι, τα σκουλίκια της γης και όλο τον κόσμο. Αυτοί δεν θυσίασαν τον εαυτό τους, όχι για να ζήσουν μερικά τα δημιουργήματα αυτά των σκουλίκων, τα οποία είναι σπάνια και καταστρέφονται. Λοιπόν, η ταπείνωση του Χριστού είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Πάρα πολύ μεγάλη. Και κάποτε οι μαθητές του έλεγαν τι είναι ακριβώς ο διδάσκαλος μέσα στην καρδιά του. Τι άνθρωπος είναι. Και αυτός γνώστος διαλογισμός αυτών τους λέει ότι μάθετε από εμώ ότι πάω σε μη και ταπεινώ στην καρδία. Ήταν ταπεινός και άνθρωπος ο οποίος σαν άνθρωπος περπάτησε πάνω στη γη βοηθός των άλλων ανθρώπων. Ναι, δεν ζούσε για τον εαυτό του, ζούσε για τον κόσμο. Εν αντιθέσει με τα σημερινά δεδομένα, όπου πολλές φορές οι άρχοντες του κόσμου τούτου και οι κληρικοί και οι εκκλησιαστικοί παραβιάζουν τα δικαιώματα των καταδουλώνουν, τους αφαιρούν την ελευθερία τους, δεν τους αφήνουν έτσι να αναπτυχθούν. Άμα κάποιος έχει χαρίσματα και ο προστάμενος του είναι ζηλιάρης, πάνε και τα χαρίσματα, πάνε και ο άνθρωπος των εξουθενών. Ο Χριστός τον εντελώς αντίθετο ήταν. Προσπάθησε να αναδείξει τα χαρίσματα των ανθρώπων. Στο πρόσωπό του φάνηκε η ευγένεια της ανθρωπίνης φύσεως. Και πολύ περισσότερο, όταν αναστήθηκε, μας έδωσε το στίγμα που πρέπει να τηρήσουμε για να φτάσουμε, να γίνουμε σαν και αυτόν. Όπως λέει ο Παύλος, είναι ο πρεσβύτερος εν πολλής αδελφής. Αδέλφια είμαστε όλοι, Πώς είναι ο πρεσβύτερος αδελφός μας. Να, αυτό γιορτάζουμε αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα χριστουγεννιάτικο μήνυμα να κλείσουμε το κομμάτι αυτό. Εμείς ευχόμεθα ο Ενσαρκωθής, λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που έγινε άνθρωπος παρομοιοπρόσωπο με εμάς, έχουμε το ίδιο πρόσωπο, να ευλογεί όλους μας, προφανώς την πατρίδα μας περνάει έτσι δύσκολες ώρες, τους οικογενειάρχες, τους νέους, τα παιδιά, όλους, και να μας έχει κάτω από την επίβλεψή του. Κάτω από τη σκέπη, μάλιστα. Ευχαριστώ.